Η κατάσταση στην Ανατολική Αττική έρχεται να επιβεβαιώσει διαπιστώσει που έκαναν και άλλοι συνάδελφοι που έχουν πάρει ήδη το λόγο. Σε μια περιοχή που τα νοικοκυριά τη έχουν βιώσει πολύ καλά τι θα πει να μην υπάρχει σχέδιο πολιτική προστασία, κατά τη διάρκεια μια κακοκαιρία που διήρκησε δύο μέρε, υπήρξαν περιοχέ με χιλιάδε κατοίκου που νέκρωσαν τα πάντα. Στο Βαρνάβα αποκλειστήκαν χωρί ρεύμα και νερό. Υπήρξε άνθρωπο συνδεδεμένο με συσκευή οξυγόνου που έγινε ολόκληρη επιχείρηση από του κατοίκου για να απεγκλωβιστεί και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο σε πάρα πολλού Δήμου όπω το Διόνυσο, στην Παλίνη, στο Μαραθώνα, εκατοντάδε σπίτια έμειναν χωρί ρεύμα για πάρα πολλέ μέρε. Και κάποια από αυτά και χωρί νερό. Αν υπήρχε ολοκληρωμένο σχέδιο, καταρχά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και εξοπλισμό στα πλαίσια των συνολικότερων αναγκών τη χώρα και χωρί να χρειάζεται να σκουριάσει καμιά αποθήκη. Η κατάσταση προφανώ είναι φυσική απόρρεια και τη υποστελέχωση και τη έλλειψη υποδομών. Και εμεί ω λαϊκή συσπήρωση λέμε διαρκώ ότι αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να λυθεί μπροστά σε κάποιο καιρικό φαινόμενο Λίγε ώρε πριν ή λίγε μέρε πριν. Γι' αυτό προετοιμάζεσαι διαρκώ. Γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται να έχει σταθερό μόνιμο προσωπικό, να στελεχώσεις υπηρεσίε και όχι να κρεμόμαστε την κρίσιμη στιγμή από τον Α ή τον Β εργολάβο να παζαρεύει πόσα θέλει για να βάλει μπρο τι μηχανέ για να αποπλευριστεί ο κόσμο. Την ημέρα τη καλοκαιρι... κακοκαιρία, το λέω ενδεικτικά, υπήρχε εργολάβο, σύμφωνα με καταγγελίε που έχουν γίνει τη περιφέρεια, που είχε την ευθύνη να καθαρίσει νομίζω το γραμματικό στο Μαραθώνα ήταν χρεωμένο και εκείνη τη στιγμή ήταν στην Αθήνα και καθάριζε το Καλιμάρμαρο. Όπω φαίνεται, οι επιλογέ που έχουν γίνει από τι προηγούμενε διοικήσει αλλά και από την τωρινή, η παραπέρα ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών δηλαδή, επιταχύνουν τα αίτια του προβλήματο. Επίση, από το Περιφερειακό Συμβούλιο έχουν περάσει ένα σωρό επιχειρησιακά σχέδια για ακραία καιρικά φαινόμενα και κακοκαιρίε και φυσικέ καταστροφέ κτλ. Όλα αυτά είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Τι αποτέλεσμα είχαν τελικά γιατί από ό,τι φάνηκε, ο πιο καθοριστικό παράγοντα που συνέβαλε στο να επανέλθει κάπω στα φυσιολογικά κατάσταση ήταν η χρονική διάρκεια τη κακοκαιρία. Αν είχε διαρκέσει δηλαδή παραπάνω από αυτή τι τις δύο-τρεις μέρες, θα μιλάγαμε σε άλλη βάση. Αναδεικνύεται τέλος δηλαδή ότι ύστερα και από τα προηγούμενα ο σαφής προσανατολισμός που υπάρχει στο να παραμένουν απροστάτευτες χιλιάδες οικογένειες μέσα σε συνδίκες πανδημίας, την ίδια στιγμή που η περιφέρεια δεν τσιγκουνεύεται να σκορπάει ένα σωρό πόρους σε επιχειρηματικά σχέδια δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων και πρέπει από, αυτές, από αυτά τα τελευταία να ανατραπεί.